φρένο στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις εν ώψη του Πάσχα, έβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό του διάγγελμα, κατά το οποίο παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την άρση των περιορισμών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία, ενώ το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους συνεχίζουν να συναθρίζονται σε πλατείες και δημόσιους χώρους, ενώ αναφορικά με τους εμβολιασμούς κάλεσε τους πολίτες να θωρακιστούν και παράλληλα ανακοίνωσε μια νέα γραμμή εμβολιασμού για όλους τους πολίτες άνω των 30 ετών από την Μεγάλη Εβδομάδα. Οι εμβολιασμοί, τα self-test, αλλά και ο καλύτερος καιρός, μας κάνουν αισιόδοξους ότι η πρωτοφανής αυτή περιπέτεια τελειώνει. Αφού λοιπόν ο χρόνος είναι μαζί μας, έχουμε ανάγκη από ορατότητα και προοπτική. Από έναν σαφή οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Γι' αυτόν θα σας μιλήσω σήμερα. Η πανδημία στη χώρα μας δείχνει να σταθεροποιείται, έστω και σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων. Το σύστημα υγείας, χάρη στην αυτοθυσία των γιατρών και των νοσηλευτών μας, ανταποκρίνεται στην πίεση. Και η πολιτική της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των περιορισμών αποδίδει. Γιατί έστω και αργά, ο δείκτης θετικότητας υποχωρεί. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και το τείχος ανοσίας χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Είναι δυστυχώς γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων διασωληνώνονται είναι πλέον ανεμβολία στις συμπολίτες μας. Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει το δεύτερο. Γι' αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις έχουν ακόμα πολλούς φορείς του COVID. Η μαζική μετακίνησή τους ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού. Και ξέρουμε ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκολες. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα νησιά μας. Ξέρω ότι αυτό ίσως δυσαρεστήσει κάποιους, αλλά αποτελεί τη μόνη επιλογή που συνδυάζει τις επιφυλάξεις των γιατρών και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και βέβαια, η μόνη που θα μας επιτρέψει αμέσως μετά το Πάσχα να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων. Υπό την προϋπόθεση, συνεπώς, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα με τρεις σταθμούς. Πρώτον, την Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και η κυκλοφορία διευρύνεται ως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζόμενους, αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και τα γνωστά μέτρα υγιεινής. Δεύτερον, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας της θέσης. Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός, με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με τεστ. Στις 15 Μαΐου επίσης απελευθερώνονται υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του πολιτισμού. Αυτό το δρόμο πρέπει να τον βαδίσουμε προσεκτικά, γιατί τα δεδομένα γεννούν αισιοδοξία, όμως προϋποθέτουν και πειθαρχία. Με την προοπτική άρση των περιορισμών, όποιος έχει κουραστεί δεν έχει πια το άλοθη να αυθαιρετεί. Και όσοι αλόγιστα συναθρίζονται σε πλατείες, επιτέλους ας σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυτούς τους και τους δίπλα τους. Επανέρχομαι ωστόσο στο πιο κρίσιμο θέμα, τους εμβολιασμούς. Παρά την άψογη οργάνωσή τους, δεν είμαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως μεταξύ των πλέον ευπαθών. Κι όμως, η ασφάλεια και η αποτελεσματική δράση των εμβολίων αποδεικνύονται κάθε μέρα. Είναι τραγικό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ενώ με το εμβόλιο θα είχαν σωθεί. Θα σας καλέσω λοιπόν για μια φορά ακόμα. Θα σας παρακαλέσω
να θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης. Ο κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο, αλλά στην αρρώστια και στον πόνο. Και αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στον δρόμο παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα, μάλιστα, ξεκινά και μια νέα γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτες μας άνω των 30 ετών, με ταχύτατη διαδικασία. Στόχος είναι να απλωθεί ακόμα πιο γρήγορα το τείχος της ανοσίας στη χώρα. Ενώ ήδη τριπλασιάζεται σε όλη την επικράτεια και η διανομή των σελφ-τεστ. Σε λίγο ο Υπουργός Υγείας θα προβεί και σε πιο αναλυτικές ανακοινώσεις. Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας πιστέψουμε λοιπόν στους εαυτούς μας και ας το υποδεχτούμε ασφαλείς, ενωμένοι και αισιόδοξοι.